μετά από ένα χρόνο πάλι θα γυρίσω στη Μυτιλίνη. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε, πιστεύεις, που έφυγες. Σαν ομάδα Μυτιλίνη. Δεν έχω δει τώρα αν έχει κάνει μεταγραφές και αυτά. Ξέρω ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα μέσα στην έδρα. Κάτι που εγώ δεν το έσυσα γιατί δεν παίξαμε εκεί μέσα. Αλλά πέρσι είδα ότι τα πήγανε πολύ καλά εκεί μέσα. Ο Ηρακλής είναι έτοιμος για τη χρονιά. Ναι, πιστεύω ότι ναι. Το δείξαμε και στα φιλικά, στο τελευταίο φιλικό ειδικά, ότι είμαστε πολύ καλά. Λένε ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Ψυχολογικά περισσότερο θα έλεγα. Εντάξει, δεν πιστεύω να κρίνεται ένα πρωτάθλημα από το πρώτο παιχνίδι. Είναι πολλά παιχνίδια, εμείς θα κοιτάξουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και εντάξει, εννοείται πως άμα ξεκινάς με νίκη, ψυχολογικά θα είναι καλό, όπως και πέρσι ξεκινήσαμε καλά και πήγε καλά όλη τη χρονιά. Αλλά δεν πρέπει να το δούμε ότι είναι υποχρεωτικά να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι. Μανώλη, πόσο έτοιμος είσαι για αυτό το παιχνίδι, ψυχολογικά, έχεις σκοράρει και στο τελευταίο φιλικό του Ηρακλή με τη Φιωρεντίνα. Και γενικώς γιατί υπάρχει στη θέση του ανταγωνισμός του Ηρακλή. Αυτό είναι καλό. Αυτό πιστεύω ότι πάντα όταν έχεις παίκτη δίπλα που σε κοντράρουν είναι καλό, γιατί δίνεις και εσύ το παραπάνω. Μετά προσωπικά είναι κάτι που το περίμενα ένα χρόνο να ξαναγυρίσω τη Super League και να ξαναπαίξω την πρώτη κατηγορία, οπότε είναι κάτι που το περιμένω με πολύ χαρά. Είσαι προληπτικός, πέρσι ήσουν εσύ ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα για τον Ηρακλή. Λέει κάτι για σένα. Εντάξει, προσπαθώ πάντα να βοηθήσω την ομάδα, να πετύχω, να συγκινήσω καλά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να κερδίσει η ομάδα. Τώρα, άμα το κάνω εγώ ή το κάνει κάποιος άλλος. Και να τελειώσει καλά. Και να τελειώσει, εννοείται. Μάνουελ, ένα ο κορμός από την προηγούμενη σεζόν, οι περισσότεροι παίκτες μείνατε, αν όχι όλοι όσοι είχατε βασικό ρόλο, και έγιναν μεταγραφές συγκεκριμένες. Πώς το εισπράττεις τους παίκτες αυτής της ομάδας, γιατί υπάρχει ένα θέσιμο από την προηγούμενη σεζόν, πώς περιμένεις τα δηλαδή. Αυτό είναι ένα καλό, ότι έμενε μέναν τα περισσότερα παιδιά, έμενε ο κορμός όπως το λες, ήρθαν καινούρια παιδιά που είτε με το χαρακτήρα είτε με τον τρόπο παιχνιδιού μπήκανε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας και μέσα στα ποδητήρια και στο γήπεδο, οπότε πιστεύω ότι δεν έχει μεγάλη αλλαγή από πέρσι. Είμαστε πάλι μια οικογένεια και παλεύουμε όλοι για το ίδιο στόχο. Και αν σε ρωτήσω κάποιος ποιος είναι ο στόχος του Ηρακλή, τι θα έλεγες για το πρωτάθλημα. Εγώ λέω, όπως και στα παιδιά, λέμε να κοιτάμε βήμα-βήμα τα πράγματα, να μην κάνουμε μεγάλο στόχο, να δούμε πρώτα ποιο είναι το πιο σημαντικό που για μένα πιστεύω ότι είναι να μένουμε στην κατηγορία και μετά από εκεί και πέρα να κοιτάμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Αλλά να μην κοιτάμε να κερδίσουμε ή να πάρουμε το μεγαλύτερο χωρίς να δούμε το πιο σημαντικό. Σε αγχώνει καθόλου το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν έχουν εμπειρία Super League. Βέβαια υπάρχετε και εσείς που μπορεί να παίξετε για αυτόν τον ρόλο ένα διαφορετικό δεύτερο ρόλο στην ομάδα. Εντάξει, τα παιδιά και πέρσι παίξαμε παιχνίδι με ομάδες Super League. Πιστεύω ότι κατάλαβαν πώς είναι η διαφορά Α με Β. Και είναι παιδιά που μέρα με μέρα γίνονται καλύτερο. Οπότε πιστεύω ότι όσο περνάνε τα παιχνίδια θα πάρουν εμπειρία και θα μας βοηθήσουν. Ναι. Γρηγόρη. Πάνω σε αυτό με κάλυψε. Απλά ήθελα να συμπληρώσω για τον Αστέρα Τρίπολης και τις υπόλοιπες ομάδες που κερδίσατε, λέει κάτι για εσάς, δηλαδή από πέρσι. Ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε αντίπαλο. Εννοείται. Το ότι τα πήγαμε καλά με ομάδες σε αλφαβητική πάει να πει ότι μπορούμε να παίξουμε με όλες τις ομάδες τα ίσα. Δηλαδή αυτό θα κάνουμε, θα κοιτάμε όλα τα παιχνίδια και όλες τις ομάδες θα να τα κερδίσουμε. Είσαι σε μια ηλικία καλή ώστε να μην αγχώνεσαι για το αν έρχεται ή όχι το γκολ, αλλά πάντα το γκολ είναι, ας το πούμε, λίγο η τροφή του επιθετικού.
επιθετικού. Εννοείται, εντάξει, αυτό πάντα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε γκολ, το θέλουμε, είναι η δουλειά μας. Από εκεί και πέρα θα βοηθήσουμε, αν δεν μπορώ να βάλω γκολ, με άλλο τρόπο, είτε με τρεξίματα, είτε με ασίς, με ό,τι μπορώ. Ναι. Ναι, είναι, πιστεύω ότι το έχω ξαναπεί από όλες τις ομάδες που ήμουνα, ειδικά μέσα στα ποδητήρια, τη καλύτερα, δηλαδή το καλύτερο γκρουπ που ήμουνα. Είχες κάποιο πρόβλημα στην αυτοπεποίθηση με τον γκολ, δηλαδή να το προσχηματιζόσουν σχετικά με τον γκολ, όχι, να βάζει πολύ καιρό. Όχι. Εντάξει, να μην σε κουράζω. Ωραία. Πήγαινε να κάνεις το πρόγραμμα σου. Ναι.